αντιμέτωποι με τους σύγχρονους προβληματισμούς. Αναζητούν, ερωτούν, και ψάχνουν απαντήσεις. Οι νέοι τολμούν. Κάνει και εσύ το ίδιο. Ακούτε την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες». Την εκπομπή την επιμελούνται και παρουσιάζουν οι νέοι του τόπου μας. Και φίλες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Πέμπτη σήμερα, αντί για το καθορισμένο ραντεβού της Τετάρτης, είμαστε απόψε κοντά σας για να συζητήσουμε ή μάλλον να μοιραστούμε περισσότερο εμπειρίες που μπορεί να βοηθήσουν όλους εμάς. Η περίοδος που ζούμε είναι ίσως η καταλληλότερη εποχή για προσευχή και μετάνοια που θα εμπεριείχαν φυσικά πάνω απ' όλα την προσωπική συντριβή της ψυχής. Ζούμε και πραγματικά ακούμε καθημερινά πάρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες όπου άλλοι βίωσαν το θαύμα και άλλοι δυστυχώς απελπίστηκαν. Άλλοι οδηγήθηκαν στην θλίψη και άλλοι στη χαρά και την ελπίδα. Είναι δύο κόσμοι πραγματικά παράλληλοι μέσα στον ίδιο χώρο. Τώρα, τι επιλέγουμε, τι είμαστε και πώς λυτρωνόμαστε, απόψε θα συζητήσουμε όλα αυτά στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση των νεανικών ανησυχιών, έχοντας καλεσμένη εδώ ζωντανά στο στούντιο την Γερόντισσα Πορφυρία, που την καλησπερίζουμε και την καλωσορίζουμε στην Κρήτη. Την ευχή σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Χαίρομαι που ο Κύριος μας με έφερε κοντά σας μετά από πόσο καιρό έχουμε ξαναμιλήσει. Περίπου δύο χρόνια. Περίπου δύο χρόνια πάλι στο σταθμό. Και να τρώμε μαζί εδώ. Ναι. Όλοι μαζί σε ένα τραπέζι. Να είστε καλά και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Και τις ευχές μου μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσατε το χρόνο για να είστε εδώ μαζί μας, αρχικά, για να συζητήσουμε. Τιμή για μένα να είμαι κοντά σας, σε νέους ανθρώπους. Χαιρόμαστε. Να καλωσορίσουμε στη ρύθμιση του ήχου έχουμε για απόψε τον Δημήτρη και τον Γιάννη. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Μια όμορφη εκπομπή να έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη. Καλωσορίζουμε και τον Αντώνη. Καλησπέρα Αντώνη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη. Έχουμε και την κυρία Κατερίνα και την κυρία Ελβίνα απόψε κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως να πούμε τα τηλέφωνα για τους ακροατές, το 27805 και 27806, με πρόθυμα το 28210, για όποιον θέλει να συμμετέχει και να θέσει και εκείνο τα δικά του ερωτήματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, πραγματικά θα κάνουμε κάποια ταξίδια απόψε. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν αρχικά μέσα από τα τείχη της πόλης και σκεφτόμενος έτσι ακριβώς αυτό που είπα, μια πόλη άραγε έχει τείχη και ποιοι τα υψώνουν, οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν? Ωραία ερώτηση αυτή. Ναι, έχει τείχη η πόλη και όντως τα υψώνουμε εμείς οι άνθρωποι.
γιατί τα υψώνουμε γιατί φοβόμαστε, έχουμε ανασφάλειες. Δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν έχουμε ελεύθερη την ψυχή μας. Είναι εγκλωβισμένη και από το φόβο μας σηκώνουμε τύχη. Και άρα πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη φοβία και την ανασφάλεια που νιώθει καθένας? Το έχω πει επανειλημμένος αυτό, αλλά θα το ξαναπώ τώρα πάλι. Το οποίο το θεωρεί ο κόσμος πάρα πολύ δύσκολο. Για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα τείχη και να ευτυχίσουμε και εμείς προσωπικά σαν άτομα και όλη η οικογένεια, πρέπει να βάλουμε κυβερνήτη τον Χριστό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς κυβερνήτες όταν, όπως γράφω και σε ένα βιβλίο στο Ακούσέ Με, ότι όταν κυβερνάμε εμείς το πλοίο που δεν γνωρίζουμε να το οδηγήσουμε, το χτυπάμε στις ξέρες, τρυπάει, μπαίνει μέσα νερό και βουλιάζει. Αυτή είναι η οικογένεια. Οπότε, αν δεν βάλουμε το Θεό κυβερνήτη, δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε τα τείχη να ρίξουμε, ούτε ευτυχισμένοι να γίνουμε, ούτε το εγώ μας να γίνει εμείς κάτι που επιβάλλεται πια να γίνει. Μάλιστα. Αν θέλαμε να κάνουμε μία σύγκριση στον Έλληνα του 2014, όπου είναι ο Έλληνας της σφοδρής λιτότητας, όπως βλέπουμε, με τον Έλληνα πριν 20 χρόνια, που ήταν ο Έλληνας της ευμάρειας, πόσο αλλάξαμε από τότε μέχρι τώρα και τι πιστεύετε ότι ήταν εκείνο που έφταιξε ώστε μεταβήκαμε από τη μία κατάσταση στην άλλη? Περάσαμε δηλαδή στην απέναντι όχθη. Ναι. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι όταν μας σερβίρουν κάτι, δεν βλέπουμε πίσω τη φάκα. Δηλαδή, μας σερβίρανε το πλαστικό χρήμα με πολλές υποσχέσεις, το οποίο πλαστικό χρήμα μας έφερε στην αλαζονία, στην ουσία μας κατέστρεψε την οικογένεια, την ψυχή μας, την προσωπικότητά μας. Μόλις όμως μας τραβήξανε το πλαστικό χρήμα, νιώσαμε άδειοι, κενοί και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα. Τώρα μας έχει πιάσει φόβος, απεισοδοξία, η οικογένεια διαλύθηκε, δεν μπορεί να στηρίξει ένας τον άλλον. Είμαστε γενικά στο χάος. Και αυτό και πάλι γιατί δεν έχουμε τον Χριστό. Δηλαδή μέχρι τώρα, ας πούμε, η οικογένεια στηριζόταν και θεμελιωνόταν πάνω στο χρήμα και στο πλαστικό χρήμα και γι' αυτό κατέρευσε? Η οικογένεια όσο ήταν το πλαστικό χρήμα δεν είχε καταρρεύσει. Πριν το πλαστικό χρήμα είχε καταρρεύσει πάλι. Το χρήμα την κράτησε, βγαίνει το χρήμα, ξαναδιαλύθηκε η οικογένεια. Δηλαδή μας παίζουνε όπως θέλουνε. Πάρτε χρήμα για να μπορέσω μετά να σας φέρω εκεί που θέλω. Και αυτοί που κυβερνούν ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Εμείς όμως γιατί τα δεχόμαστε όλα αυτά? Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα δημοτικό, στα τετράδια υπήρχε απ' έξω η Παναγία με τον Χριστό. Υπήρχε ο Χριστός, υπήρχε η Σταύρος, υπήρχαν οι Άγιοι. Στο τετράδιο του εξώφυλλου τετραδίου. Το κατήργησαν. Κατήργησαν τα θρησκευτικά. Βγάλανε το Σταυρό, βγάλανε τις εικόνες, τα βγάλανε όλα. Παθητικά τα δεχόμαστε. Και από εκεί πέρα, από τη στιγμή που τα δεχόμαστε, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τώρα τα πάντα. Οπότε δεν είμαστε διαλυμένοι. Δεν ήταν όμως και κάτι που, εφόσον η Ελλάδα πλέον μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον ο κόσμος δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε πριν 10-20 χρόνια. Και όπως λένε και οι στατιστικές, τα επόμενα 5 με 10 χρόνια οι Έλληνες, οι Έλληνες ενώντες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα είναι ο μισός πληθυσμός, μπορεί και ο λιγότερος, διότι λόγω της μετανάστευσης, λόγω ότι υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού, τώρα είναι πολύ εύκολα σε λιγότερα από 2 ώρες σε όποια ευρωπαϊκή χώρα θες. Και σε λιγότερα από 5-6 ώρες μπορεί να πας και σε άλλη Ήπειρο. Και λόγω αυτής της μετακίνησης, που είναι κάτι που ούτε ώρες δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, όπως επίσης και λόγω του διαδικτύου, πλέον ο καθένας μας, ιδιαίτερα οι νέοι, αισθάνονται πολίτες του κόσμου παρά της Ελλάδος. Γιατί στο ίντερνετ, ας πούμε, είναι η μισή τους φίλοι είναι Έλληνες, η άλλη μισή είναι από όλο τον πλανήτη. Με διάφορες γλώσσες που, λόγω της τεχνολογίας,
μπορούν και μιλάνε και με τον Κινέζο και με τον Ρώσο και με τον οποιονδήποτε. Και αυτό το θεωρούμε προτέρημα που έχουμε καταφέρει. Να μπορούμε να μιλάμε με όλους είναι προτέρημα δηλαδή. Δεν θα μπορούσαμε και διαφορετικά να πλησιάσουμε ένα στον άλλον. Αν θέλαμε, μπορούσαμε. Ο πατέρας μου έλεγε τόσες φορές ότι θα φτάσει καιρός που θα είμαστε δούλοι των ξένων στην πατρίδα μας. Και φτάνουμε τώρα. Όλοι κάνουν επιχειρήσεις οι ξένοι και εμείς πάμε υπάλληλοι. Μήπως δεν είναι έτσι? Το έχετε διαπιστώσει αυτό? Σίγουρα, αλλά και στο παρελθόν πάλι κάπως έτσι ήταν εκείνο. Πάλι κάποιος, και εμείς όμως έχουμε και Έλληνες έχουν επιχειρήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου που επίσης πάνε καλά και κάποιοι άλλοι ας πούμε δουλεύουν για μας. Είναι στην παγκόσμια οικονομία πλέον. Επειδή φτάσαμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα και όχι για πώς θα φτιάξουμε την οικογένεια και πώς θα πλησιάσουμε το Θεό, σας λέω το εξής. Κάποτε, στα χρόνια τα δικά μου, τα εστεφηβικά, παπούτσια στέλναμε εμείς έξω, στη Ρωσία, στο Παρίσι, στην Ιταλία, στέλναμε εμείς. Φτιάχναμε το καλύτερο παπούτσι. Ρούχα στέλναμε εμείς. Τα κατάφεραν να στέλνουν αυτοί και ρούχα και παπούτσια και να κλειστούν όλες οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες οι δικές μας. Δεν τα δεχόμαστε όλα, φταίνε πάντα οι άλλοι. Βγήκε το κινητό τηλέφωνο, βγήκε το ίντερνετ. Φτάσαμε να μιλάμε με το Skype που λένε, να βλέπουμε και τον άλλον που είναι στην άλλη άκρη της γης. Και αυτό το θεωρούμε προτέρημα? Με τις εφημερίδες μαθαίναμε τα πάντα. Αυτό λοιπόν για μένα δεν είναι προτέρημα, αυτό είναι μειονέκτημα. Γιατί αποξενώθηκε η οικογένεια με αυτό και όπως δεν πάμε πια σε γιορτές, στέλνουμε ένα μήνυμα, χρόνια πολλά, να σε καλά, στέλνουμε ένα μήνυμα ή παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Δεν πάμε να χαιρετήσουμε το φίλο μας, τον αδελφό μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας. Δεν πάμε, ένα μήνυμα μας έχει τακτοποιήσει. Δεν αποξενωθήκαμε και από μόνοι μας με όλα αυτά που δεχτήκαμε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός τι έλεγε για όλα αυτά που θα βγαίνανε? Δεν τα ξέρει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ξέρεις κάτι, όπως ο Θεός έδωσε τη γνώση, αλλά την έδωσε για το καλό του αδελφού. Δεν την έδωσε για την καταστροφή της γης. Οι άνθρωποι όμως με τη γνώση κατέστρεψαν τα πάντα. Όπως τον πλούτο δεν τον έδωσε για να είσαι πλούσιος και εγώ να είμαι φτωχιά. Τον έδωσε για να ανοίξεις μια επιχείρηση, να δουλεύουμε όλοι εμείς που είμαστε οι αγράμματοι και να τρώμε όλοι. Δεν τον έδωσε να γίνεις εσύ πάμπλουτος, πάτοντας τη δική μου ψυχή. Μετά τώρα που έρχεται η φτώχεια. Τη φτώχεια, ποιος την είδε με καλό λογισμό? Ποιος την είδε με λογισμό καλό και να πει εγώ θα πάω κοντά στον Θεό τώρα πια. Μετάνιωσα για ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου και τη φτώχεια μου θα το δω με καλό λογισμό για να πάω στο Θεό. Εάν τη δω με κακό λογισμό θα μισήσω εσένα, εσύ εμένα, θα ελεσφαζόμαστε και θα βγει πουθενά. Γιατί λοιπόν να τη δω με κακό λογισμό? Με καλό λογισμό. Θα θυμηθώ και το 40 που τρώγανε όλοι, δεν ζούσα, τρώγανε όλοι μέσα από τα σκουπίδια. Το ξεχνάμε αυτό. Μια πόλη γκρεμισμένη, μια πόλη ερείπια. Και όμως τη φτιάξαμε σιγά σιγά. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να σε μισήσω εσύ που έχεις? Αλλά και γιατί να έχεις και να μην πεις εγώ έχω αυτά, όλοι μαζί θα φάμε και όσο ζήσουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η ανθρωπιά, εκείνο ο Θεός. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες στο όμως που λένε ότι θα έρθει η καταστροφή του κόσμου και οι προφητείες λένε αυτό και μαζέψτε τρόφιμα γιατί θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Σύμφωνα με αυτά που λέτε, πολύ ωραία τα λέτε, δεν πρέπει ούτε κάποιος να μαζεύει τρόφιμα σπίτι του και να τα φάει μόνος του, που δεν έχει και νόημα. Μα δεν θα τα φάει μόνος του, δεν θα προλάβει. Όταν εγώ ξέρω, ο άλλος, ότι εσύ έχεις το τρόφιμα, θα σου σπάσουν το σπίτι και θα τα πάρουν. Οπότε τι μαζεύεις, αδίκως κόπος. Και θα σου χαλάσουν και θα λήξουν, αλλά και θα έρθω εγώ που πεινάω και θα στα πάρω. Οπότε τι έχεις κάνει,
πήγαινε στο Θεό, να σε ταΐσει ο Θεός. Άρα, ας πούμε, επειδή είπαμε τώρα τελευταία, μεγάλος φόβος, με λόγω, ας πούμε, του δούνου του και όλων αυτών, λένε θα έρθει ο Αντίχριστος, προστατευτείτε, φτιάξτε σπίτια γερά, και υπάρχει αυτή η τρομοκρατία, θα λέγαμε, που έχει και ένα έτσι θρησκευτικό περίβλημα, ότι είναι ο Αντίχριστος και το ένα και το άλλο και προστατευτείτε και πηγαίνετε στα χωριά, ας πούμε, κάνετε φρούρια. Τι θα λέγατε στον κόσμο που φοβάται και έχουν κάποιες ανησυχίες και ίσως κάποιοι έχουν ετοιμάσει και από ό,τι έμαθα ότι υπάρχει στην περιοχή μας ένας άνθρωπος που έχει φτιάξει ένα σπίτι που είναι με προδιαγραφές για πυρηνικό όλεθρο. Και λέω, ναι, το έμαθα μάλιστα προχτές. Δηλαδή αυτός θα σωθεί. Επειδή έφτιαξε τέτοιο σπίτι θα σωθεί. Απλά θα λέγατε στον κόσμο που ανησυχεί και αγχώνεται για το τι θα γίνει στο μέλλον. Μα το μέλλον δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρχει μέλλον. Μπορεί εγώ σήμερα να πεθάνω, το ξέρω. Οπότε γιατί να νοιαστώ για το μέλλον, ποιο μέλλον? Ζω την κάθε μου μέρα ευτυχισμένα, χαρούμενα, με την αγάπη μου και δεν με ενδιαφέρει το αύριο. Το αύριο είναι του Θεού, δεν είναι δικό μου. Αυτός που έφτιαξε αυτό το σπίτι για να προστατευτεί, θα πεθάνει μέσα σε ένα κλουβί μόνος του και θα βρωμήσει. Τι να το κάνω εγώ αυτό? Δεν προστατεύεσαι από τίποτα, είμαι μόνο από τον Θεό. Ό,τι φρούρια και να φτιάξεις, θα έρθει η ώρα που θα είναι μόνος και δεν θα μπορούν να σε βρούνε. Και θα βρωμήσει όλη η περιοχή και θα έρθουν να γκρεμίζουν το σπίτι σου για να σε βρούνε, να σε βγάλουν έξω. Δεν είναι αυτά πράγματα. Δεν είναι. Μάλιστα. Μιας και είπατε ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Θεό, εσείς στο βιβλίο σας που το αξιλεύοντας στα μέσα από τα τείχη της πόλης, που πολλοί άνθρωποι το έχουν γνωρίσει, ποια ιστορία, ας πούμε, έχετε ξεχωρίσει? Αληθινές ιστορίες είναι όλες άλλωστε, που σας έχει μείνει, σας έχει αποτυπωθεί, που έχει είτε προσέγγιση προς το Θεό είτε απομάκρυνση από το Θεό? Δεν ξεχωρίζω καμία, όλες έχω ίδιες. Το μόνο που στο τέλος κλείνω και λέω, διαλέξτε σε ποια παλέστρα θέλετε να παίξετε. Στην παλέστρα του Χριστού ή στην παλέστρα του διαβόλου. Κατά τα άλλα όλα έχουν το δικό τους νόημα. Δεν ξεχωρίζω κάποια από όλα. Μήπως θέλετε να μας πείτε ενδεχομένως κάποια ιστορία που πολλοί κόσμος μπορεί που ακούει τώρα να θέλει να μάθει και περισσότερα που, μέσα για το περιεχόμενο, ας πούμε, του συγκεκριμένου βιβλίου, κάποια ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή... Κοιτάξτε να σας πω, μέσα στο βιβλίο αυτό που τονίζω είναι ότι είναι η έλλειψη της αγάπης της μητέρας. Λοιπόν, το τονίζω πάρα πολύ έντονα αυτό και σας λέω το εξής. Οι μητέρες πάντα, βέβαια, όταν τους λέω ότι δεν αγαπάτε τα παιδιά σας, αντιδρούν. Τι λέει, μα είναι δυνατόν, και όμως είναι. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να γεμίσουν από αγάπη, γιατί θα δείτε παιδιά μέσα δυστυχισμένα. Όπως μια μητέρα η οποία η κόρη της παντρεύτηκε αυτόν που αγαπούσε και η μητέρα της κράτησε τόση κακία που δεν πήγε στο γάμο της, δεν πήγε στις γένες της, δεν πήγε στα βαφτίσια στα εγγόνια της, δεν πήγε την αρρώστια από καρκίνο η κόρη της, δεν πήγε και στο θάνατο της κόρης της, ούτε καν στο μνήμα της κόρης της. Αυτό δείχνει ότι οι μητέρες δεν αγαπούν τα παιδιά τους. Πρέπει να γεμίσουμε από αγάπη, αλλά για να γεμίσουμε από αγάπη πρέπει να βάλουμε Χριστό. Ο Χριστός είπε, αν ρωτήσετε κόσμο, θα πει, που τους λέω, αγαπάς τον εαυτό σου. Όχι, αλλά αγαπώ όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να αγαπάς όλο τον κόσμο όταν δεν αγαπάς εσένα. Ο Χριστός είπε, αγάπα τον πλησίον σου όσο τον εαυτό σου. Εάν δεν αγαπάς εσένα, δεν μπορείς να αγαπήσεις εμένα και εσύ με το παιδί σου. Το κατάλαβες? Δεν μπορεί. Οι μητέρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Όχι, 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 ρώτησα, όχι, όχι. Όλο τον κόσμο εγώ τον αγαπώ, αγαπώ τα παιδιά μου. Εμένα δεν με αγαπά όμως, όχι. Δεν γίνεται έτσι. Ή όταν λέω, οι μητέρες πήρατε τη θέση του Θεού. Όχι, γερόντισα. Ο Θεός, όχι, γερόντισα. Μου κάνουνε. Λέω, τι όχι? Αφού πήρες το ρόλο του Θεού. Εσύ έχεις το δυνατό εγώ και το πιο δυνατό ακόμη θέλω.
Θέλω να κάνεις αυτό, θέλω εκείνο, μη εκείνο, μη το άλλο. Ποια μανούλα έχει αφήσει ελεύθερα το παιδί της? Όλες οι μητέρες, βέβαια αυτό το λάθος ίσως έγινε τότε επισημήτη, που είπε να σπουδάσουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα και εγώ θα φέρω εργατικά χέρια. Όλα τα Ελληνόπουλα λοιπόν σπουδάσανε, κανείς δεν έμαθε τέχνη και δεν έχουν πού να τα βάλουνε. Όλοι θέλουν ένα γραφείο, δεν υπάρχει γραφείο πια. Όλοι θέλουν μια δουλειά τέτοια. Και τους έλεγα, βρε, όσο ψηλά και αν φτάσετε, στα καλύτερα σχολεία να σας πάνε οι γονείς σας, με τους καλύτερους δασκάλους, να σας δώσουν όσα χρήματα θέλετε, όση δόξα θέλετε. Όταν δεν έχετε την αγάπη της μανούλας σας, είσαστε κουτσί, αναπηροί. Και αυτό θα φανεί την ώρα του θανάτου. Εκεί είναι μία τραγωδία. Η ώρα αυτού του θανάτου είναι μία τραγωδία. Όταν δεν υπάρχει η αγάπη και υπάρχει μόνο ο πλούτος, η δόξα, ο μελλοθάνατος σκέφτεται τι έφτιαξε και τι θα χάσει, τα χάνει όλα και γίνει μία τραγωδία ο θάνατος. Και δεν φεύγει η ψυχή του. Κουράζεται δυσβάσταχτα να φύγει. Τι να το κάνω λοιπόν τη δόξα και τα πλούτη όταν δεν έχω αγάπη, όταν δεν έχω Χριστό? Όταν την ώρα του θανάτου βλέπουν πολλοί άνθρωποι που μου έχουν πει διαβόλους να τους περιμένουν. Τι να τα κάνω εγώ τα χρήματα και τη δόξα? Αγάπη μπορεί να έχω. Μπορώ να σε καταλαβαίνω εσένα. Μπορώ να σου στέκομαι με αγάπη δίπλα σου. Μπορώ να είμαι άνθρωπος. Αυτό μετράει. Και αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά, που πολλοί γονείς ίσως δεν το παραδέχονται, ότι στην ουσία θεωρούν τα παιδιά τους κτήμα τους. Ναι, το θεωρούν. Άρα μπορούν και να καθορίζουν τις επιλογές τους. Αυτό δεν γίνεται. Αλλάζει όμως αυτό? Είναι, νομίζω ότι είναι μια νοοτροπία που έχουν, το συναντάμε περισσότερο εδώ στην Ελλάδα, ότι θεωρούν τα παιδιά τους κτήμα. Και μέχρι και αστάσουν και μέχρι και τα 30, μέχρι τα 35, μέχρι να παντρευτούν και μετά. Και μέχρι τα 50 και μετά. Και οι παντρεμένοι που είναι και έχουν οικογένειες πάλι επεμβαίνουν. Γιατί πρέπει να περάσει το δικό τους. Κοίταξα, παιδιά, να σας πω. Δεν είναι αυτό το κακό τώρα. Είναι από πάντα. Από πάντα, αν θα ψάξετε και δείτε, ποτέ η μητέρα δεν αγάπησε τα παιδιά της μητρικά, θεϊκά. Τα αγάπησε σκληρά, εγωιστικά. Πάρε τους μεγάλους συγγραφείς, τους μεγάλους ποιητές, τους μεγάλους ζωγράφους, τους Έλληνες. Θα δείτε στα γραφόμενά τους ή στους πινακές τους να βγαίνει μια μελαγχολία, ένας πόνος. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Άρα αυτός ο πόνος είναι η έλλειψη της αγάπης. Άρα από τότε δεν υπήρχε. Όμως εγώ, ας πούμε, που πονάω που δεν με αγάπησε η μητέρα μου, όταν κάνω παιδιά δεν λέω ότι εγώ θα τα αγαπήσω να μην περάσουν αυτά που πέρασα εγώ. Τι λένε οι γονείς? Θα του δώσω ό,τι στερήθηκα εγώ. Δηλαδή, τι στερήθηκα? Τα δύο ζευγάρια παπούτσια. Θα του δώσω τρία του παιδιού μου. Τι στερήθηκα? Το κρέας. Κάθε μέρα κρέας. Τι στερήθηκα? Τις ωραίες κουρτίνες, το ωραίο κρεβάτι. Δεν στερήθηκε αυτά. Στερήθηκε την αγάπη της μάνας του. Οπότε δεν δίνει την αγάπη, δίνει την ύλη. Και το έργο επαναλαμβάνεται και τα παιδιά καταστρεφόμαστε. Και η ιστορία συνεχίζεται, το έργο επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται. Δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε. Θα σας πω μερικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και μέσα αυτούς, το λέω πολύ ταπεινά, είμαι και εγώ. Η δική μου οικογένεια, ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί. Περάσαμε πολύ πέτρινα χρόνια, πολύ φτώχεια, πείνα. Όμως είχα μια μητέρα η οποία ήταν σκληρή. Με τον πατέρα μου συνέχεια μάλωνε. Εγώ έβλεπα αυτά και πόναγε η ψυχή μου. Και της έλεγα, μου είναι τώρα 4 χρονών, 5, σε παρακαλώ, δεν μ' αρέσει να μαλώνεις με τον πατέρα μου και μαζεύεται η γειτονιά απ' έξω. Σε παρακαλώ, ντρέπομαι. Της έτρωγα για αυτά που είπα.
ή με διώχνε έξω. Τότε είπα στον Χριστό, στην Παναγία, Παναγία μου, θέλω να γίνεις εσύ, μανούλα μου. Δεν θέλω να γίνω εγώ σαν και αυτήν τη γυναίκα που με γέννησε. Εσύ θέλω να γίνεις η μανούλα μου. Άρχισα λοιπόν να δουλεύω τον εαυτό μου. Πώς θα γίνω διαφορετική, πώς δεν θα κάνω αυτό που κάνει η μητέρα μου, πώς δεν θα κάνω αυτό που κάνουν οι αδελφές μου που δέχονται αυτό της μητέρας μου. Τα πέριψα όλα. Και είπα, Παναγία μου, υπάρχεις εσύ. Όταν μεγάλωσα, πήγα στο Χριστό. Λέει στα 12 μου, είπα του Χριστού, Χριστούλη μου, εγώ δεν θέλω να κολλήσω ένσημα, παρότι με πιέζουν στο σπίτι. Θέλω να έχω εσένα. Εσύ θα είσαι ο πατέρας μου, εσύ θα είσαι τα πάντα για μένα, εσύ θα με φροντίσεις, εσύ θα με ταΐσεις. Πραγματικά, αφέθηκα, δεν κόλλησα τίποτα. Στα 25 μου, περίπου, αρρωσταίνω από βροχοπνευμονία. Έχω περάσει τον πυρετό 40 και μου λέει η μητέρα μου, δεν έχεις βιβλιάριο, δεν έχεις ένσημα, δεν έχεις γιατρό, δεν έχεις λεφτά, κάτσε εκεί να ψοφήσεις. Της λέω, μανούλα μου, ένας καλός πατέρας έχει ένα πολύ καλό παιδί, θα το αφήσει να χαθεί. Μου γύρισε την πλάτη. Της φωνάζω, δεν θα με αφήσει να χαθώ, γιατί ο πατέρας μου είναι ο Θεός και η μητέρα μου η Παναγία. Εσύ είσαι το όργανο που με γέννησε, το όργανο το δικό τους. Την άλλη μέρα έγινε καλά, σηκώθηκα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πώς θα ζήσεις τα βιώματα της οικογένειας. Ή θα τα πάρεις αρνητικά, δηλαδή θα πεις δεν μ' αρέσετε, πάω προς την Παναγία, γιατί εκεί θέλω να είμαι, εκεί να βρω τη γαλήνη. Ή θα πεις γίνομαι ίδια με εσάς. Τα δέχομαι και γίνομαι ίδια με εσάς. Εσύ επιλέγεις. Εγώ επέλεξα τον άλλο δρόμο. Να μην τις μοιάσω. Και δόξα τω Θεώ δεν τις έμοιασα. Το δικό μου πόνο που περνούσαμε στο σπίτι τον έκανα μια αγκαλιά αγάπης για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Μια αγκαλιά αγάπης. Ενώ αν ακολουθούσα της μητέρας μου τη συμπεριφορά, θα είχα τη ζήλια, την κακία, γιατί εσύ να είσαι εδώ, γιατί εσύ να έχεις ένα ωραίο αυτοκίνητο και εγώ να μην το έχω, γιατί εσύ να έχεις πετύχει στο γάμο σου και εγώ όχι. Θα μέτρωγε ένα γιατί μία ζήλια. Ενώ ακολουθώντας και γίνοντας παιδί του Χριστού, χαιρόμουν να σε βλέπω να ανεβαίνεις, σε βοηθούσα και εγώ να ανέβεις, εγώ μπορώ να στο πάτω. Εσύ όμως που είσαι τα προσόντα σου έλεγα ανέβα. Ανέβα και σε βοηθούσα. Δεν σε τράβαγα εδώ που είμαι εγώ. Όχι, σου έλεγα μην κάτσε εσύ εδώ. Εσύ ανέβα, έχεις προσόντα. Εγώ είμαι για εδώ. Και καθόμουν εκεί. Πέρασαν τα χρόνια. Τέλος πάντων, ανέβηκα στο ταξί. Όλα αυτά. Και φτάνει ο Θεός, εγώ που έχω βγάλει μόνο το δημοτικό, να γράψω αυτά τα βιβλία που έγραψα. Τα οποία δεν τα έγραψα εγώ. Τα οποία τα βιβλία αυτά τα έγραψε πραγματικά ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν εγώ να έγραψα αυτά τα βιβλία. Ένα κορίτσι του δημοτικού να μπορεί να γράφει έτσι. Ήταν άνωθεν όλα αυτά. Ήταν αυτά που με φώτιζε να βοηθάω στο ταξί τους ανθρώπους. Να γίνουν θαύματα. Να βγουν γυναίκες από την πορνεία. Παιδιά από τα ναρκωτικά. Πάντρεψα πολλά ζευγάρια, γλίτωσα οικογένειες να με χωρίσουν, γλίτωσα παιδιά από το ποτό, από τα ξενύχτια, τους έστειλα πάνω σχολείο, τους έστειλα σε πνευματικούς που είχα επιλέξει να μπορούν να τους βοηθήσουν, αν μην θέλουν να είναι καλοί μαζί με τα παιδιά, για να μπορέσουν τα παιδιά να κουμπίσουν πάνω του. Αυτά δεν τα έκανα όμως εγώ, τα έκανε κάποιος άλλος μας από μένα, γιατί θα μπορούσε ο πόνος μου να γίνει κακία. Ο Θεός μου είπε τον πόνο σου, αφού θέλεις να είσαι κοντά μου, θα σου τον κάνω μια αγκαλιά αγάπης. Και μου τον έκανε. Σελβίνα, ρώτησα. Θέλω να ρωτήσω, αδελφή, έτσι, τώρα που σας άκουγα, μου γεννήθηκε ένα ερώτημα. Είπατε ότι ζήσατε, μεγαλώσατε και ζήσατε σε μια οικογένεια σκληρή.
Αλλά σας μίλησε ο Θεός κάποια στιγμή στα μικρά σας χρόνια. Θα μπορούσε όμως να γίνει και το αντίθετο. Να ακολουθήσετε κι εσείς μια άσχημη πορεία στη ζωή σας, να μπλέξετε με παρέες, να πέσετε στα ναρκωτικά ίσως, οτιδήποτε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να γνωρίσετε το Θεό? Σας μίλησε κάποιος? Είχατε κάποιο πρότυπο σε εκείνη την παιδική ηλικία? Πώς γνωρίσατε το Θεό, αν θέλετε να μας πείτε? Ναι, πρότυπο είχα τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου, που έχει το όνομά της, η οποία αυτή η γυναίκα για μένα έχει αγιάσει ο τρόπος που πέθανε. Την είχα σαν πρότυπο γιατί μου έλεγε, επειδή κοιμόμασταν μαζί στο ματσάδα κάτω, εγώ και η γιαγιά, και της έλεγα: γιαγιά, πες στη μανούλα μου να με αγαπάει, είναι κόρη σου. Χίνα μου, μου έκανε, σε αγαπάω εγώ. Της έλεγα, μου λέει: δεν σου φτάνει, γιαγιά μου, φτάνει. Αλλά θα ήθελα να με αγαπάει και εκείνη. Και μου λέει: παιδί μου, αφού δεν αγαπάει κανέναν, αγαπάει τα άλλα παιδιά, κανένα δεν αγαπάει. Εντάξει γιαγιά, εγώ θα πάω κοντά στην Παναγία, εγώ δεν τη θέλω για μαμά, εγώ θα πάω στην Παναγία. Να πας κόρη μου, να πας χίνα μου στην Παναγία, μου λέγε. Και πήγαινα κάθε Κυριακή μαζί της στην εκκλησία. Και όταν πέθανε να με κοιμηθούμε, μου έλεγε: έλα, έλα, πες στις Παναγίτσας, Παναγίτσα μου, να γίνεις η μανούλα μου, να γίνεις η μανούλα μου, πες το παιδί μου, πες το. Και εγώ τα έλεγα. Και της έλεγα, της Παναγίτσας, και έλεγα μετά στη γιαγιά: γιαγιά, τη νιώθω. Θα τη νιώθεις, κόρη μου, μου έκανε. Θα τη νιώθεις και θα τη δεις και την Παναγίτσα. Και έτσι, γιατί εγώ το ζήτησα πρώτη. Δεν θέλω, της λέω, την κόρη σου για μάνα μου. Θέλω την Παναγία. Ζήτα το παιδί μου, ζήτα το. Και θα γίνει. Και έτσι και γίνει. Γιατί όταν διψάς από αγάπη να σου δώσουνε, ψάχνεις να βρεις τρόπους να την κερδίσεις. Ίσως ήταν και χάρισμα Θεού αυτό, δεν ξέρω. Γιατί θα μπορούσαν πολλά παιδιά που τους λένε έξω ότι παιδάκι μου σε αγαπάω, ή αυτοί που πάνε να τα ρίξουν ναρκωτικά, σου δείχνουν μια ωραία αγάπη, φιλία, και στο τέλος σου λένε πάρε αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτό που σκεφτόμουν ήταν η Παναγία. Εσένα θέλω, μανούλα μου, εσένα. Έλα να με σκεπάζει το βράδυ που κοιμάμαι. Έλα, Παναγίτσα μου, της έλεγα. Στο σχολείο, επειδή εγώ δεν είχα βιβλία να διαβάζω, της έλεγα: Παναγίτσα, πάμε να γράψουμε μαζί διαγώνισμα. Έγραφα και ήμουν η δεύτερη μαθήτρια στο σχολείο. Και εγώ δεν είχα βιβλία, δεν είχα τίποτα. Ένα τετράδιο και είχα τρία μαθήματα στο κάθε τετράδιο. Αλλά τι να κάνω. Η Παναγία μου ερχόταν και έγραφα διαγωνίσματα και πέρναγα στο σχολείο. Ήμουνα, ήταν η πρώτη και μετά εγώ. Στο δημοτικό. Γιατί νοσταλγούσα να μ' αγαπάνε. Ήθελα να μ' αγαπάνε και να αγαπάω. Και εκεί δεν μπορούσα να αγαπήσω. Και προσπάθησα να αγαπήσω και να μ' αγαπήσουν. Κατάλαβες? Να είσαι καλά. Μάλιστα. Αντώνη, έχεις ερωτήσεις? Πείτε για το πνευματικό. Του στέλνει, ας πούμε, σε καλούς πνευματικούς. Αυτό μας, στην εποχή μας που, ας πούμε, η καλή πνευματική είναι λίγη, άρα θα πάει κάποιο παιδί ίσως και βρήκε μια ώρα, ας πούμε, 50 άτομα απ' έξω. Και πολλές φορές μπορεί να απογοητευτεί. Υπάρχουν σίγουρα και καλοί πνευματικοί και μέτρη, ίσως και κακοί. Αλλά αυτό τώρα πώς το κρίνετε εσείς, ή πώς μπορεί να το βοηθεί ο καθένας που να διαλέξει ένα καλό πνευματικό? Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έλεγε: όσες προσευχές και αν κάνετε, όσο και αν εξομολογήσετε και αν πηγαίνετε στην εκκλησία και αν κοινωνάτε και αν κάνετε μετάνοιες, ο Θεός δεν σας βλέπει. Και δεν σας βλέπει γιατί η ψυχή δεν είναι ενωμένη μαζί Του. Εάν λοιπόν η ψυχή ενωθεί με τον Χριστό, δηλαδή πάμε ταπεινά στα πόδια Του και Του πούμε ένα μεγάλο συγγνώμη, ένα αληθινό συγγνώμη, και το πούμε: δεν έχω τη δύναμη εγώ να παλέψω αυτή τη ζωή, αφήνομαι στα χέρια σου, Χριστέ μου, πάβω να είμαι εγώ ο Θεός, σου δίνω τη θέση που σου ανήκει και εγώ έρχομαι στα πόδια σου, ο Θεός θα στηρίξει. Οπότε, και αν δεν βρεις τον πνευματικό που θα σου ανακουφίσει την ψυχή σου,
θα βρεις ένα καλό φίλο. Ένας καλός καρδιακός φίλος σου αντιπροσωπεύει και την οικογένεια. Στην καλύπτει. Δηλαδή, αν η οικογένεια δεν είναι σωστή, ένας καλός καρδιακός όμως φίλος σου γεμίζει το κενό αυτό. Ο δε πνευματικός, εάν δεν τα καταφέρεις να βρεις πνευματικό αφού ψάξεις, δεν χρειάζεται, κάπου σταματάς και αφού έχεις ενωθεί με τον Χριστό, λες, εσύ ξέρεις ποιον θα μου στείλεις και αν θα μου στείλεις. Τα αφήνω σε σένα. Και σου στέλνει. Και αν δεν μπορείς να τα βρεις πάλι μαζί του, του ξαναλες. Δεν μπόρεσα, στείλε μου εσύ πάλι. Αν θέλεις. Όταν όμως μιλάς με τον Χριστό, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή η επαφή πόσο γλυκιά και τρυφερή είναι. Είναι να αισθάνεσαι ότι μέσα στο δωμάτιο έχει κατέβει ο Χριστός, του μιλάς, του λες αυτό που θέλεις, γαλινεύεις και λες ναι, θα κάνω αυτό. Σου δείχνει το λάθος με πολύ αγάπη και γαλήνη. Εμένα μου έχει δείξει το λάθος που πήγαινε να κάνω. Με πολύ γαλήνη και του λέω πω τι θα έκανα. Συγχωρέσέ με Χριστέ μου. Συγχωρέσέ με, το θα έκανα λάθος. Και δεν το κάνω. Σου δίνει μηνύματα. Εάν είσαι κοντά του, τα πιάνεις όλα τα μηνύματα. Αν δεν είσαι, δεν πιάνεις κανένα. Μάλιστα. Βλέπουμε διαρκώς, ακούμε συνέχεια, όποιοι παρακολουθούν τηλεοράσεις ή διαβάζουν στα έντυπα, κάποιες πολύ κλισέ φράσεις. Η πιο κλισέ, ας πούμε, είναι η λέξη, ας πούμε, της ανάκαμψης, η λέξη της λιτότητας, νέα μέτρα, φόροι, πείνα, δουνουτού, χρυσή αυγή, αυτοκτονίες. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι νιώθουμε ναυαγή μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στην ίδια μας τη θάλασσα? Πιστεύετε ότι παλεύουμε με τα κύματα ή έχουμε παραδοθεί? Και αν παλεύουμε, αν θα έπρεπε μάλλον να παλέψουμε, με τι τρόπο? Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω αν παλεύουμε. Βέβαια δεν παρακολουθώ ειδήσεις, δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Αυτό που παλεύω εγώ, όχι παλεύω, αυτό που είμαι σίγουρη εγώ, είναι ότι δεν τρομάζω. Δεν τρομάζω ότι τι θα γίνει αύριο. Δεν τρομάζω για όλα αυτά που μου λένε ο κόσμος. Ξέρετε, γερότσα, είναι αυτό, λένε εκείνο, λένε τ' άλλο. Λέω, εμένα δεν με τρομάζει τίποτα. Από τη στιγμή που ο Θεός δεν έχει μιλήσει, δεν με τρομάζει, περιμένω εκείνον. Και όταν είσαι κοντά σε εκείνον, δεν φοβάσαι. Ο φόβος φεύγει, η αγάπη διώχνει μακριά το φόβο. Εάν λοιπόν ο κόσμος γυρίσει στο Θεό, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Η Παναγία θα προστατέψει την Ελλάδα μας και δεν θα χυθεί ούτε σταγόνα αίμα. Μπορούμε να γυρίσουμε στο Θεό? Δεν μπορούμε. Μπορούμε να τον κάνουμε κυβερνήτη? Δεν μπορούμε. Οπότε θα υποστούμε τις συνέπειες. Εάν δεν κινηθούμε, θα υποστούμε τις συνέπειες. Όταν στον ομό Ηλίας πήρε φωτιά, οι μοναχοί σε αντρικό μοναστήρι προσευχήθηκαν και η φωτιά σταματάει έξω από τα τείχη. Λίγο πιο πέρα είναι το γυναικείο μοναστήρι. Το γυναικείο μοναστήρι κάηκε. Όταν πήγαν οι μοναχοί να τις βοηθήσουν, τις βρήκανε με σωλήνες να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Και τους είπε, τι κάνετε εκεί, πάμε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να σταματήσει η φωτιά. Πραγματικά μπήκανε να προσευχηθούν όλοι μαζί και η φωτιά σταμάτησε και δεν το έκανε στάχτη όλο το μοναστήρι. Να λοιπόν η πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Σταμάτησε τη φωτιά έξω από τα τείχη του μοναστηριού. Αν θα έπαιρναν σωλήνες να τη σβήσουν, δεν πετύχαν τίποτα. Όπως δεν πέτυχε το μοναστήρι το άλλο και το μισό κάηκε. Είπανε, γονατίστε και προσευχή. Αλλά θερμή προσευχή. Και σώθηκε. Όλα αυτά δεν μας είναι παραδείγματα που να μπορέσουμε να πιστέψουμε και να εμπιστευτούμε το Θεό? Δεν είναι παραδείγματα? Τι είναι όλα αυτά τελικά?
Γιατί εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Γιατί να συνέχισμα μας τα αλαζόνες? Όντως πραγματικά δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε, εκεί είναι το δύσκολο. Θεωρώ ότι ναι, η μετάνοια είναι η ειλικρινής βασικά μετάνοια, γιατί η επιφανειακή που λέμε μπρος ή σε όλους, ή μπορεί ακόμα και στην εξομολόγηση να το λέμε αυτό, ότι εγώ έχω μετανιώσει για τα λάθη μου. Και στην ουσία να μην έχεις μετανιώσει. Γιατί απλά, πολύ γρήγορα το επαναλαμβάνεις. Απλά η εικόνα σου προς τα έξω. Ναι, πάτερ, μετάνιωσα. Ενώ δεν έχεις μετανιώσει μέσα στην ψυχή σου, από βάθος ψυχής, απλά το λες για να φαίνεται ωραία η εικόνα σου προς τα έξω. Η εικόνα μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορούμε να μας τραπατσαρούν την εικόνα. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Όταν έχεις Θεό όμως, το αντέχεις. Γιάννη. Είπατε πριν ότι είχατε κάποιο άσχημο βίο στην οικογένειά σας και διαλέξατε το δρόμο του μοναχισμού. Όχι, δεν το δρόμο της Παναγίας. Το βίωμα που είχα ήταν από παιδί. Ναι. Και στα 4-5 χρόνια μου είπα, εγώ θέλω την Παναγία να έχω μανούλα. Όχι ότι έγινε καλογριά. Α. Καλογριά έγινε μετά από ένα ατύχημα στα 55 μου χρόνια. Α, μάλιστα. Γιατί εμένα η ερώτησή μου θα ήταν ότι μπορεί να έχουμε ένα κακό παράδειγμα στην οικογένεια. Αλλά δεν γίνομαστε μοναχοί. Ναι, να θέλουμε να δημιουργήσουμε οικογένεια, αλλά καλή οικογένεια. Καλύτερη από αυτή που... Και εγώ θα ήθελα να δημιουργήσω μια καλή οικογένεια. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε. Ο Θεός με ήθελε, με έχει κατατάξει για να είμαστε τώρα μαζί όλοι εδώ. Δηλαδή έγινε το τροχαίο ακριβώς για να το υποσχεθώ ότι φτιάξε μου το πρόσωπο και εγώ για την αγάπη σου θα γίνω μοναχή. Και θα συνεχίσω το έργο μου σαν μοναχή. Έτσι έγινε. Δεν έγινε μοναχή γιατί δεν είχα σωστή οικογένεια. Όχι καθόλου. Έγινε γιατί είχε παραμορφωθεί το πρόσωπό μου και ήθελα να φτιαχτεί το πρόσωπο. Ήμουν βέβαια αφημένη στα χέρια του Θεού. Ήμουν στο ταξί τότε και του είπα, φτιάξε μου το πρόσωπο αν θέλει η αγάπη σου, και εγώ για την αγάπη, τη δική σου μετά θα τηθώ μοναχή. Και μου φτιάχνει το πρόσωπο, πέφτω σε ένα λίθαργο για 2 ώρες, ξυπνάω και το πρόσωπό μου είχε επανέλθει. Και έτσι έγινε καλογριά. Εντάξει, στόλισα. Ωραία. Είπαμε πριν ότι ίσως οι άνθρωποι στα στοιχεία της φύσης, όπως η φωτιά, όπως είδαμε στο σεισμό της Κεφαλονιάς, στους τυφώνες που εδώ δεν έχουμε, νιώθουμε πάρα πολύ αδύναμοι και το καταλαβαίνουμε. Θεωρείτε ότι νιώθουμε εξίσου αδύναμοι και στις επιβουλές του πονηρού? Ναι. Ναι, βέβαια. Αλλά μένουμε εκεί όμως, ότι απλά νιώθουμε αδύναμοι? Ναι, μένουμε εκεί. Γιατί όταν λες στον άλλον ότι στις παγίδες μην απαντάς, προσπάθησε εσύ να είσαι κοντά στο Χριστό, όπως με στα παιδιά λέω στους γονείς, εμπιστευτείτε τα παιδιά σας, γιατί έχετε καλά παιδιά. Δηλαδή η γενιά μας είναι καλά παιδιά, αλλά τι γίνεται, καταστρέφονται? Το ότι δεν μπορούν οι γονείς να τα αγαπήσουν. Και αυτός ο πόνος τα καταστρέφει, ενώ είναι καλά παιδιά. Έχω μιλήσει με πολλούς ναρκωμανείς όταν ήμουν στο ταξί. Τους ακούς και μιλάνε και λες, Χριστέ μου, τι ακούω, άγγελο? Δηλαδή είναι καλά παιδιά. Μην κοιτάς κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι πια που είναι 20 χρόνια και 30 στα ναρκωτικά και έχουν τελείως συνηθίσει να πω, έχουν βγει έξω τελείως από ούτε καν νομίζουν ότι υπάρχει Θεός, η οικογένεια τα έχουν ξεχάσει όλα, έχουν παραδοθεί εξ ολοκλήρου. Τα νέα παιδιά όμως, όταν τους μιλούσα και μου λέγανε τον πόνο τους και λέω, μα αξίζει, αφού δεν σε αγαπάει η μητέρα σου και αν πεθάνεις δεν θα κλάψει, αξίζει εσύ να τους δώσεις τη χαρά? Και εκεί συνεργόταν και λέγε, όχι, δεν θέλω να τους δώσω χαρά. Εγώ το κάνω για να τους εκδικηθώ. Ναι, αλλά θα τους δώσεις χαρά μα πεθάνεις. Και εκεί πήγαινε η κανένα αποτοξίνωση. Όχι, χαρά δεν θα τους δώσω. Και λέω, ανέβα ψηλά. Σπούδασε, ανέβα ψηλά για να τους εκδικηθείς έτσι. Όχι με το να πεθάνεις. Τα παιδιά όμως είναι καλά με στην ψυχή τους. Είναι καλά τα παιδιά. Οι γονείς
έχουν το πρόβλημα το σοβαρό. Και οι γονείς πρέπει να τραταχτούν πολύ. Γιατί δυστυχώς και όλα αυτά με τους σεισμούς που γίνεται δεν είναι ένα μήνυμα του Θεού ότι κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορώ να σας βουλιάξω όλους. Ελάτε κοντά μου, ζητήστε τη συγγνώμη και ελάτε κοντά μου. Κανείς όμως δεν πάει. Στα Σόδομα και τα Γόμορα, όταν ήταν η κυβωτός του Νόε, φτιάχνανε όλη την κυβωτό 100 χρόνια, τους μιλούσε για τον Θεό Νόε, και όμως κανείς δεν μετάνιωσε, παρά όταν όλη η βροχή και πνιγόντουσαν, Νόε σώσε μας, Θεέ μου σώσε μας. Η πόρτα είχε κλείσει όμως και πνίγηκαν όλοι. Και σώθηκε μόνο η οικογένεια του Νόε. Και τώρα το ίδιο κάνουμε. Αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε για τον Θεό, είναι λίγοι και μεμονωμένοι. Οι άλλοι όλοι δεν ακούνε και μια μέρα θα πνιγούν. Αλλά περιμένουν καλά μέχρι να έρθει η μέρα. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Μπορεί να έρθει αύριο. Το ξέρεις. Α, καλά γερόντες. Εντάξει. Έχουμε χρόνια. Τι να πεις εκεί. Ότι δεν έχουμε. Ότι πρέπει να ζούμε το σήμερα χαρούμενα και ευτυχισμένα γιατί το αύριο δεν είναι δικό μας. Δεν το ξέρουμε όλοι, όλοι μας δεν το ξέρουμε αυτό. Το αύριο δεν είναι δικό μας. Εγώ αύριο φεύγω. Μπορεί το αεροπλάνο να πέσει και να σκοτωθώ μόνο εγώ και όλοι να σωθούν. Το ξέρω. Οπότε δεν είναι δικό μου το αύριο. Αυτή τη στιγμή είμαι μαζί σας. Νιώθω υπέροχα γιατί είστε πολύ καλά παιδιά όλοι σας εδώ μέσα. Και είμαι χαρούμενα που είμαι κοντά σας. Ζω τη χαρά αυτή. Αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό που είπατε με τον αρκομανισμό που να εκδικηθεί τους γονείς του, ας πούμε, ζώντας και προοδεύοντας τη ζωή, δεν ακούγεται λίγο, πώς το λένε, διφορούμε με την αγάπη, δηλαδή γιατί να τους εκδικηθεί τους γονείς. Ή το λέγατε, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το παιδί ήταν σε αυτή την... Το έλεγα για να δώσω δύναμη στο παιδί. Γιατί ούτως ή άλλως οι γονείς αυτοί δεν αγαπούσαν το παιδί. Και αυτό ήθελε να τους εκδικηθεί γιατί δεν έπαιρνε αγάπη και είχε ανάγκη να στηριχτεί. Και δεν έβρισκε. Και μου λέγε είμαι ορφανή οι γονείς μου. Είναι ανύπαρκτη. Δεν μπορώ γερότησα κυρία μου, μου λέγε μέσω ταξί. Και της λέω σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αν πεθάνεις λέω θα πονέσουν, θα κλάψουν. Όχι μου λέει δεν θα κλάψει κανείς για μένα. Τι γίνεται να πεθάνεις. Γιατί τους κάνεις το κέφι. Ανέβα ψηλά και τότε εκδικήσου τους έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν ακούγεται λίγο να τους εκδικηθεί. Η έννοια της εκδίκησης είναι κάτι κακό ούτως ή άλλως. Έτσι έπρεπε να τους το πω. Αν της έλεγα εσύ ανέβα ψηλά μόνο, δεν το παίρνε δυναμικά. Της είπα ανέβα ψηλά να τους εκδικηθείς από ψηλά. Δηλαδή κοίτα εγώ που έφτασα. Και σας βλέπω αφιψηλού. Εάν δεν της έλεγα να τους εκδικηθείς έτσι, δεν θα πετύχει ένα τίποτα. Γιατί ας πούμε, λέω τώρα, ίσως με τους έλεγες ότι οι γονείς έχουν το πρόβλημα και αυτοί, γιατί δεν τους δίνεις την αγάπη που σου στερήσανε και να τους βοηθήσεις μέσω της αγάπης. Τους γονείς. Ναι. Τους γονείς δεν τους ήξερα. Πήρα κούρσα μία κοπέλα. Mm. Και μιλήσαμε και της είπα αυτά. Δεν μπορώ εγώ να της πω, να πάω στους γονείς στο σπίτι της και να μιλήσω. Εγώ μιλούσα σε όποιος έπαιρα κούρσα. Αλλά να μιλήσω σε αυτούς και να τους πω τι. Μέχρι να γίνει αυτό και να την αγαπήσουν έχει την κόρη τους. Το παιδί στους γονείς. Δεν υπήρχε περίπτωση τέτοια να γίνει. Όταν το παιδί κάνει πράγματα και δεν καταλαβαίνεις ότι σε προκαλεί για να το αγαπήσεις. Και όταν της είπε μια μέρα της μητέρας του ήταν πάνω σε ένα γάμο και της είπε πάμε να σου πάρω ένα φόρεμα. Της λέει δεν θέλω φόρεμα. Μπορείς να με αγαπήσεις. Και τι λέει, θα πεις και άλλες βλακίες τώρα. Αν το πάμε να ψωνίσεις. Το παιδί δεν έχει τη διάθεση να καθίσει να ασχοληθεί με αυτό. Αυτό πρέπει να το κάνει η μάνα. Το παιδί της είπε, δεν θέλω φόρεμα, να με αγαπήσεις θέλω, μπορείς. Και της είπε, πάλι βλακίες θα λες. Αν το πάμε να σου πάρω τώρα ένα φόρεμα για το γάμο. Με ποια όρεξη αυτό το παιδί θα μπορέσει να κινηθεί μαζί της. Να κάνει τι μαζί της. Τι να κινηθεί, τι να της πει, αγάπησέ με πιο πολύ ή να της πει αγάπησέ με αφού δεν έχει σκοπό να την αγαπήσει. Απλά η έννοια της εκδίκησης είναι λίγο, πώς να το πω, αντιορθόδοξη ως έννοια.
Όχι, όταν χρειάζεται για να σώσεις κάποιον, το λες. Όταν χρειάζεται να σώσεις κάποιον, θα το πεις. Θα το πεις. Γιατί έτσι έλεγα, κοριτσάκι μου γλυκό, εντάξει, δεν σε αγαπάνε, λες, εσύ, σε παρακαλώ, σταμάτα να καταστρέφεσαι, σταμάτα να παίρνεις ναρκωτικά, δες τη ζωή σου, δες τι θα κάνεις εσύ, να έχεις μια καλή μανούλα. Αν είναι μόνο αυτό, δεν ικανοποιεί εκείνη την ώρα που το παιδί είναι μέσα στα ναρκωτικά. Θέλει τράνταγμα εκείνη την ώρα για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση. Στο μαλακό δεν μπορείς να πας. Πας στο, στο δυνατό εκεί. Του δίνεις ένα πείσμα μέσα του ότι ανέβα και εκδικήσου τους. Και εκεί όπου το βλέπει διαφορετικά. Και έκανε αποτοξίνωση και πήγε σχολείο. Εάν δεν της μίλαγα έτσι δυναμικά, δεν θα πετύχει ένα τίποτα. Μετά όμως, ας πούμε, παρέμεινε, ας πούμε, η ιδέα ότι ουσιαστικά θα προοδεύσω στη ζωή μου για να εκδικηθώ τους γονείς μου, αυτός ως στόχος ζωής, απλά εμένα μου φαίνεται λίγο κάπως. Μετά, όχι, όχι, όχι. Όταν το παιδί αρχίζει και ανεβαίνει, γεμίζει με τη σχολή του, με καινούριο κόσμο που γνωρίζει, με το τι θα κάνει, αρχίζουν να μπαίνουν άλλα ενδιαφέροντα στο μυαλό του, ξεχνάει την εκδίκηση. Την ξεχνάει. Την ώρα όμως εκείνη έπρεπε να της πω αυτό. Ή όπως πάλι στο ταξιδεύοντα στα τείχη της πόλης, που ένα κορίτσι πάλι 18χρονο έχει σταματήσει το λύκειο, ήθελε να τα παρατήσει όλα για να εκδικηθεί πάλι τους γονείς. Την πίκρανα πάρα πολύ και στο τέλος τι κάνει, βγάζει όλα τα καρφιά, όλα τα σκουλαρίκια, όλα τα δαχτυλίδια που φόραγε. Τα αφήνει στο κάθισμα και μου λέει, ήθελα κάποιον να με ταρακουνήσει όπως εσείς. Κατεβαίνει και φεύγει χωρίς ο συνοδότης. Και μου λέει, τώρα θα συνεχίσω το σχολείο. Ναι, θα ανέβω ψηλά. Της ψήλεσα καλή τύχη. Τα παράτησε όλα μέσα στο κάθισμα. Και έφυγε χωρίς ο συνοδότης. Αν δεν την ταρακούναγα πολύ, δεν θα το έκανε. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να τους μιλήσεις μαλακά τρυφερά. Άνθρωποι που μπορεί να τους χαστουκίσεις. Όχι να τους χαστουκίσεις. Ναι, ναι. Να τους χαστουκίσεις λεκτικά. Έτσι είναι. Όταν λέω εγώ, έλεγα στο Χριστό συνέχεια, φώτισέ με, τι να της πω. Και με έβαζε να τη χτυπάω αλίπητα, γιατί μόνο έτσι συνερχότανε και μόνο έτσι πετύχαμε πράγματα πολύ δυνατά. Ειδικά από τα ναρκωτικά και ειδικά από την πορνεία. Και είχα μιλήσει, όπως γράφει στο Άκουσέ με, η φίλη μου αυτή που είναι συνέχεια μαζί μου, κάθε μέρα έρχεται, έχει γράψει τον πρόλογο και είπε ότι δεν είμαι μόνο στο να μιλάω ωραία τρυφερά, αλλά είμαι και δικό από μαχαίρι. Και το νιώθω ότι είμαι δικό από μαχαίρι, αλλά πρέπει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω αλλιώς εάν δεν γίνω δικό από μαχαίρι εκείνη την ώρα. Εάν δεν σε πονέσω για να σε πεισμώσω να φύγεις. Με το μαλακό δεν θα φύγεις. Υπάρχει ένα σύλλογος 30 χρόνια που προσπαθεί να βγάλει παιδιά από τα ναρκωτικά. Στα 30 χρόνια έβγαλε ένα. Μία γυναίκα έβγαλε. Στα 30 χρόνια. Εγώ στα 10 χρόνια στο ταξί έβγαλα αρκετές. Γιατί τις έτσουξα. Ενώ αυτοί πάνε, ξέρετε, αυτό δεν είναι σωστό που κάνετε. Καταστρέφετε τον εαυτό σας. Πρέπει να έρθετε στην εκκλησία. Καταστρέφετε. Παράτα μας. Ενώ όταν τους φέρω σε σημείο που τους πεισμώνω ότι αυτή είναι η αξία σου. Η αξία σου είναι να είσαι εδώ. Εδώ στο πεζοδρόμιο αυτή είναι η αξία σου. Γι' αυτό γεννήθηκες, για να είσαι εκεί και να περνάει ο καθένας και σε κλωτσάει. Γιατί γεννήθηκες εσύ, γιατί είσαι στον κόσμο και δεν πέθανες. Πρέπει να έχεις πεθάνει, της λέω. Να έχεις αυτοκτονήσει. Τι ζεις. Για να σε κλωτσάει ένας κι άλλος εκεί κάτω, παίρνοντας τη δόση σου. Και συνερχότανε σιγά σιγά. Και όταν αρχίζω με τα χειρότερα ακόμη. Και όπου έλειψα, πάω. Και της έλεγα, θα πας εκεί και εγώ θα πάρω τηλέφωνο να σε πάρουν αμέσως. Και πήγαιναν. Εάν της έλεγα, κοριτσάκι μου, δεν είναι σωστό αυτό. Έλα, καρδούλα μου, να σε βοηθήσω. Μωρέ, δεν θα ερχόταν με τίποτα. Να
έχουμε και ένα ερώτημα από μία ακροάτρια. Ρωτάει αν είναι δυνατόν οι προσευχές του παιδιού να σώσουν το γονέα ακόμα και μετά θάνατον. Αυτό είναι δίκο από μαχαίρι τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, για να κάνει το παιδί να προσευχεί, να σωθεί ο γονιός με το θάνατο, πρέπει να είναι τόσο δοσμένος στον Θεό, που ο Θεός να ακούει την προσευχή του, τότε ναι. Απλά να προσεύχεται, η προσευχή δεν φτάνει στο Θεό. Όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Απλά έτσι προσευχόμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή σε έχω ανάγκη. Ο Θεός δεν ακούει. Ο Θεός θέλει να ενωθεί η ψυχή. Εάν η ψυχή λοιπόν αυτού του παιδιού είναι ενωμένη με τον Θεό, ναι, ο Θεός ακούει και μπορεί να τον σώσει. Μάλιστα. Βλέπουμε πολλά θαύματα, τα οποία μάλλον γίνονται πολλά θαύματα καθημερινά, μικρά, μεγάλα. Άλλα είναι ορατά και ενδεχομένως και άλλα που δεν φαίνονται. Πιστεύετε ότι είναι αυτή τα θαύματα όλα αυτά είναι ίσως η φωνή του Κυρίου που λέει «Άκουσε με, είμαι δίπλα σου, κοίταξέ με» τα θαύματα αυτά που συμβαίνουν? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εάν θα γίνει ένα θαύμα, γίνεται κάτω από πολλές συνθήκες. Ας πούμε ένα θαύμα που έγινε, που μου είπε μια κυρία, που το γράφω στο «Άκουσέ με», το παιδί της ενάρρωσε στον Πέδων, ήταν να πεθάνει. Προσευχήθηκε λοιπόν στην Παναγία και της είπε «Απαιτώ να μου κάνεις το παιδί μου καλά, αν θες να είσαι εσύ η Παναγία». Η Παναγία της το έκανε καλά. Στα 15 του χρόνια μπελήξε ναρκωτικά. Άρχισε να τη δέρνει, να της πουλάει όλα της τα πράγματα από το σπίτι, να χτυπάει τις γιαγιές για να τους παίρνει συντάξεις, να μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Σήμερα το παιδί αυτό είναι 38 χρονών και μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Από εκεί και πέρα αναθεματίζει αυτή η μάνα την ώρα που το γέννησε και την ώρα που ζήτησε το θαύμα. Οπότε γιατί ζητάμε το θαύμα, ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι. Γιατί? Γιατί δεν αφήνει τον Θεό να κάνει αυτό που ξέρει εκείνος καλύτερα? Γιατί θα γλίτωνε από όλο αυτόν τον κυκαιώνα που περνάει. Και χώρισε με τον άντρα της. Και ζουνε από την εκκλησία. Και βγαίνει η γυναίκα και ζητιανεύει. Και τη δέρνει συνέχεια, η ζωή κόλαση. Γιατί λοιπόν να ζητήσω από τον Θεό να μου κάνει το θαύμα, αφού ο Θεός θέλει να το πάρει, άρα ξέρει γιατί. Εγώ γιατί επεμβαίνω στον Θεό? Γιατί θέλω να γίνει το δικό μου θέλω και όχι του Θεού? Οπότε τα θαύματα είναι δίκοπο μαχαίρι. Κατάλαβες? Είναι δίκοπο μαχαίρι τα θαύματα. Λέμε, αν θέλεις Κύριέ μου, κάν το καλά. Αν δεν θέλεις, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Εγώ απλά σου καταθέτω αυτό που θέλω για το παιδί μου. Αν εσύ θέλεις, εντάξει. Αν όχι, δικό σου. Δεν λέμε έτσι. Απαιτώ να μου το κάνεις καλά. Απαιτείς, πάρ' το λοιπόν καλά. Και το αύριο, θα το υπομείνεις. Και μου έρθει, μου λέει, προσευχηθείτε, λέει, γιατί δεν με ακούει η Παναγία ούτε ο γιος μου. Λέω, μετά από όλα αυτά που εσύ το αναθεματίζεις και το θαύμα και το γιο σου, θα κάνω εγώ προσευχή? Τι προσευχή? Να κόψεις τα ναρκωτικά? Μα εσύ πήγες κόντρα στο θέλω του Θεού. Εσύ θα ζητήσεις τώρα την ταπεινή σου συγχώρεση για να σωθεί το παιδί. Απ' τη μάνα θα σωθεί. Η μάνα έκανε το κακό, η μάνα θα το σώσει. Λέει, δεν μπορώ. Δεν γίνεται τίποτα τότε. Εάν δεν μπορείς εσύ να προσευχθείς για το παιδί σου, απλά ήθελες τότε το θέλω σου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Γιατί δεν δέχεσαι το Θεό. Τον απέρριψες, αναθεματίζεις. Οπότε να κάνω τι εγώ? Σε ποιο κυκαιώνα να μπω εγώ? Εσύ θα το κάνεις. Αλλά δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει πλέον. Αφού κουράστηκες, θα πας στο Χριστό και θα του πεις: μετάνιωσα για το θαύμα που ζήτησα. Μετάνιωσα που πήρα τη θέση σου. Μετάνιωσα που εγώ έγινα Θεός και καταστράφηκα. Μετάνιωσα. Ελέησέ με, Κύριε, και συγχώρεσέ με. Δεν πάει να το πει. Σιγά λέμε, πάει να πω αυτό. Δεν μπορώ κι εγώ να σου κάνω τίποτα. Αν εσύ δεν μπορείς να πάνε ταπεινωθείς στα πόδια του Χριστού,
Δεν μπορώ και εγώ να σου κάνω. Τι να κάνω εγώ. Μάλιστα. Τι έχετε να μας πείτε σχετικά με τους νέους και τις νέες? Γενικότερα βλέπουμε, ας πούμε, τις Κυριακές να υπάρχει μια αποχή όσον αφορά τους νέους και τις νέες από τη συμμετοχή στην εκκλησία. Γιατί άραγε κλείνουν τα αυτιά, τα μάτια, ή δεν τα κλείνουν και είναι κάτι άλλο? Τους τα άνοιξε ποτέ κανείς? Τους τα άνοιξε ποτέ η μητέρα τους? Πολλές μητέρες ξυπνάνε τα παιδιά τους και τους λένε σήκω να πας στην εκκλησία. Εκείνη όμως δεν πάει. Εάν δεν δώσει το καλό παράδειγμα με μητέρα, πώς θα πάρουν τα παιδιά? Πώς τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, να πάνε στον Θεό, όταν η μητέρα, και αν πάει στην εκκλησία, γυρνάει στο σπίτι, ενώ έχει κιόλας κοινωνήσει, και κάνει φασαρία. Και τους κάνει όλους άνω κάτω μέσα. Δηλαδή τους δίνει ένα Θεό δυνάστη. Πώς να πάνε τα παιδιά στην εκκλησία? Να βρουν ποιον Θεό το δυνάστη? Δεν τον θέλουνε. Γιατί ούτε εγώ θα ήθελα ένα Θεό δυνάστη. Εγώ θέλω το Θεό της αγάπης. Εάν δεν έχω το Θεό της αγάπης, δεν θέλω δυνάστες. Αρκετά δυνάστες έχουμε γύρω μας. Εγώ θέλω το Θεό της αγάπης. Ενώ η μάνα δίνει το Θεό το δυνάστη. Ενώ έχω συναντήσει και μανούλες που γυρνάνε από την εκκλησία χαρούμενες, γλυκομιλάνε στα παιδιά, στον άντρα. Αυτές οι γυναίκες ακολουθούν μετά τα παιδιά και ο άντρας τα βήματά τους, τα βήματά της. Εάν λοιπόν η μητέρα μπαίνει μέσα, το γράφω και στο ακουσέ με, με μούτρα και μαλώνουνε, δεν τον θέλουν τέτοιο Θεό. Γιατί να πάνε τα παιδιά λοιπόν στην εκκλησία? Δεν πάνε, δεν τον κάνουνε. Δεν τους είπε κανείς ότι ο Θεός είναι της αγάπης. Τους δείξε ένα Θεό δυνάστη. Και τα παιδιά πονάνε. Θέλουν να πάνε, αλλά πονάνε. Πονάνε πολύ. Εύχομαι ο Θεός πραγματικά τα παιδιά να τα λυπηθεί και να τα φωτίσει και να τους δείξει το δρόμο του. Γιατί έχουμε καλά παιδιά. Πριν φτάσουμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι επιπλέον. Ναι, Ελβίνο. Είπατε, αδελφή, νωρίτερα στην αρχή ότι πρέπει να αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας για να αγαπήσουμε αληθινά και τον άλλο και να αγαπήσουμε και τον Θεό. Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος που αγαπάμε τον εαυτό μας? Γιατί μπορεί να αγαπάμε πολύ τον εαυτό μας, αλλά να υπάρχει εγωισμός, να μην τον αγαπάμε σωστά. Ναι. Εάν αγαπάς με εγωισμό, θα αγαπήσεις με εγωισμό και το Θεό. Θα αγαπήσεις με εγωισμό τα παιδιά σου, τους φίλους σου, όλους. Αν θέλεις αγάπη πραγματική, θα πρέπει η αγάπη σου να είναι αγνή, τρυφερή, χωρίς εγωισμό. Δεν υπάρχει αγαπώ τον εαυτό μου εγωιστικά. Αν θέλεις να αγαπήσεις και το Θεό, τον αγαπάς απλά, τρυφερά. Η εγωιστική αγάπη έχει μέσα ζήλια, μίσος, κακία, εκδίκηση, έχει όλα αυτά η αγάπη. Εάν όμως είναι η αγάπη η τρυφερή, η αγάπη του Θεού, είναι τότε ο ασπασμός των αγγέλων. Είναι αυτή η αγάπη που σε κάνει ευτυχισμένο. Αν λοιπόν βάλεις τέτοια αγάπη μέσα στην ψυχή σου εγωιστική, καταστροφή θα κάνεις γύρω σου. Δεν πρόκειται να ευτυχήσεις, αλλά θα δυστυχήσεις. Θέλει προσοχή τι αγάπη θα βάλεις και μάθε το εγώ να γίνει εμείς. Είτε είσαι παντρεμένη είτε δεν είσαι, κάνε τους συγγενείς, τους φίλους σου και ειδικά τους φίλους που τους επιλέγεις, κάν τους εμείς. Είναι ο φίλος μου, η φίλη μου, και άμα θα πάθει κάτι θα είμαι εκεί κοντά της, όπως εκείνη θα είναι κοντά μου, γιατί έχουμε Θεό. Και θα είμαστε κοντά ένα στον άλλο. Τα συμπαραστέκομαι. Όχι, α, εντάξει. Άρρωσε ο φίλος μας ή η φίλη μας. Εντάξει, θα έρθω να σε δω. Όχι, θα τρέξεις. Με αγάπη θα πας. Είτε για τα παιδιά σου, με αγάπη, και στον άντρα σου, με πιο πολύ αγάπη. Αν έχεις τον εγωισμό,
τι θα κερδίσεις, τι χαρά θα δεις. Θα σε τρώει, θα σε μαραζώνει ο εγωισμός σου. Γιατί αυτή και όχι εγώ, γιατί αυτός και όχι εγώ. Δεν θα πετύχεις τίποτα. Τίποτα δεν θα πετύχεις. Μόνο δυστυχία. Αγάπη αγνή, θεϊκή, αληθινή. Που να μην έχει συμφέροντα. Συμφέροντα να μην έχει καθόλου. Μάλιστα. Πολλοί ρωτάνε αν έχετε γνωρίσει τον Γέροντα Πορφύριο και αν εκεί οφείλεται δηλαδή το μοναχικό σας όνομα. Και σε αυτήν την ερώτηση θα ήθελα να προεκτείνω και εγώ να πω αν τον έχετε γνωρίσει, τι ήταν εκείνο το οποίο έχετε κρατήσει μέσα σας στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής σας, που μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας, που έχει με να κάνει. Το Γεροντάκο. Ναι, ναι. Το Γεροντάκο μου δεν τον γνώρισα. Το γνώρισα, έμαθα γι' αυτόν 5 χρόνια μετά την κοίμησή του. Ήρθε ένα βιβλίο στα χέρια μου, που το γράφω στο «Άκουσέ με». Ήρθε ένα βιβλίο, το διάβασα μονορούφι, μου άρεσε και μετά άρχισα κάθε μέρα να διαβάζω και κάποιο κείμενο και να προσπαθώ να τον γνωρίσω. Τον γνώρισα, τον αγάπησα, του ζήτησα να τον γνωρίσω, να τον δω. Το έκανε. Και από εκεί και πέρα, όσο τον γνώριζα διαβάζοντας τα βιβλία του, σας είπα με πολύ προσοχή, έφτασα να ερωτευτώ τον Χριστό. Έφτασα να πω στον Χριστό να γίνω τελείως ακτήμων, τελείως, και να πω στον Χριστό, είμαι δική σου, κάνε με ό,τι θέλει η αγάπη σου. Γι' αυτό πήρα το όνομα του Γέροντα. Δεν έγινε καλόγρια γιατί γνώρισα τον Γέροντα, έγινε καλόγρια από το ατύχημα. Αλλά θα έπρεπε το όνομά του όπως και να έχει, γιατί τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ. Ο Γεροντάκος για μένα, συγγνώμη τον λέω Γεροντάκο, ο Άγιος σήμερα Γέρον Πορφύριος, το Γέρον δεν μου φεύγει. Λοιπόν, ο Γεροντάκος μου, είμαστε μαζί, τον νιώθω, δεν του ζητάω τίποτα, απλά το ζητάω μόνο να με αγαπάει και να μην με ξεχάσει. Δεν του ζητάω ούτε να με βοηθήσει πουθενά, ούτε τίποτα. Του λέω, αρκεί που είσαι εδώ, αρκεί που υπάρχεις. Δεν ζητάω για μένα τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όσο κι αν που τον μοναχό τον κυνηγάει πολύ ο διάβολος, όσο κι αν έχω κυνηγηθεί φορώντας το ράσο, ποτέ δεν ζήτησα βοήθεια. Είπα, Θεέ μου, αφού εσύ το επιτρέπεις, το μόνο δίνε μου δύναμη να τα αντέχω. Και μου δίνει δύναμη και αντέχω όλο αυτό που γίνεται γύρω μου. Αλλά παρηγοριέμαι με τον Άγιο Νεκτάριο, τον Γέροντα Πορφύριο, και λέω, εκείνοι γιατί πέρασαν, εσύ τι είσαι ανώτερη από αυτούς, να περάσεις και εκεί να λιώσεις. Αλλά δεν λιώνω. Κρατάει μισή μέρα το πολύ στενεχώρια μου και μετά φεύγει. Ένας φίλος ακροατής έστειλε ένα μήνυμα, γιατί επιτρέπει ο Θεός τη γέννηση παιδιών από γονείς ακατάλληλους. Και γιατί επιτρέπει να φέρουν στον κόσμο τραυματισμένες ψυχές, εφόσον στους άλλους τα παιδιά είναι δώρο Θεού. Δεν το επιτρέπει ο Θεός αυτό. Γιατί αν το πάρουμε έτσι, οι γονείς όλοι είναι ακατάλληλοι. Όταν εγώ στο ταξί γνώρισα εκατομμύρια ανθρώπους και μέσα στα εκατομμύρια ανθρώπους βρήκα 3 μητέρες που αγαπούσαν πραγματικά Θεό και παιδιά και ήταν τα παιδιά τους καρπός αγάπης, άρα όλοι οι γονείς είναι άξιοι. Οπότε ο Θεός τι να κάνει, να μην επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά? Και σου λέει, γεννιέσαι και εσύ από εκεί πέρα προσπάθησε να μην κάνεις αυτό που κάνουν οι άλλοι που δεν σ' αρέσει. Είσαι λέει κοντά μου, δώσε μου την αγάπη σου, να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου και να σε κάνω ευτυχισμένο. Γιατί τα παιδιά ακολουθούν αυτά που κάνουν οι γονείς και το έργο παραλαμβάνεται? Γιατί δεν γίνονται άξιοι γονείς εκείνοι? Γιατί δεν γίνονται άξιοι εκείνοι? Αφού δεν τους αρέσουν οι γονείς τους, να γίνουν άξιοι γονείς εκείνοι μεθαύριο.
Εντάξει, τον κάλυψα. Δεν ξέρω. Αν στείλει δεύτερο μήνυμα, σημαίνει ότι έχει άλλες απορίες. Ωραία. Μιας και στην ουσία μπαίνουμε στην μεγάλη τεσσαρακοστή, όπου, όπως έχουμε πει, η μετάνοια, η εξομολόγηση, τα πάθη που οφείλουμε να νικήσουμε και να αναδείξουμε φυσικά τις αρετές, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει αρετές. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν έχει αρετή. Όλοι έχουμε. Αρκεί να τις αναζητήσει. Ποιο θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, το μήνυμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε για αυτήν την περίοδο που θα διανύσουμε? Αυτή την περίοδο θα ήταν, εκτός από την νηστεία όσοι κάνουν, αλλά και όσοι δεν κάνουν, για μένα δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουν είναι να σκοτώνουν τα πάθη τους. Γι' αυτό υπάρχει νηστεία, να σκοτώνουμε τα πάθη μας. Και να προσπαθήσουμε αυτή τη σαρακοστή να γνωρίσουμε τον Θεό, να δούμε τι πέρασε για μας, πόσο υπέφερε, ότι γνωρίζει τον πόνο, την αδικία, την προδοσία, τον εξευτιλισμό, τη σταύρωση, την Ανάσταση. Αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά ο Θεός. Οπότε εμείς περνάμε αυτό το Γολγοθά που πέρασε ο Χριστός, και εκεί να ζήσουμε αυτό το 40ήμερο κοντά του, και τη Μεγάλη Εβδομάδα να έρθει η αποκορύφωση της αγάπης μας για Αυτόν. Εάν καταφέρουμε λοιπόν κάθε μέρα να ζούμε κατά Χριστό και να νηστεύουμε, σκοτώνοντας τα πάθη μας, να θέλω να πω, ας πούμε, ένα ψέμα και να λέω δεν θα το πω γιατί θα επικραθεί αυτή τη στιγμή ο Χριστός, θέλω να κατηγορήσω κάποιον, δεν θα το κάνω γιατί θα επικράνω τον Χριστό μου αυτή την ώρα, γιατί ο Χριστός 40 μέρες είναι εδώ κάτω και παιδεύεται, δεν θα το κάνω. Εάν σκεφτούμε έτσι αυτό το 40, να δεις πόσο θα κάνουμε μια τρυφερή γλυκιά Ανάσταση και πολύ χαρούμενη. Και θα δεις τη Μεγάλη Εβδομάδα, ειδικά τη Μεγάλη Πέμπτη που είναι το σήμερα κρεμάται επί ξύλου, να δεις πώς θα σκεφτούμε τον εαυτό μας κρεμασμένο στο ξύλο, στο σταυρό, και πώς θα περιμένουμε μετά την Ανάσταση. Λίγο να ζήσουμε το Χριστό, λίγο την Παναγία, πόσο πόνεσε όταν άδικα το παιδί της το είδε να είναι κομματιασμένο το κορμί του και να σηκώνει ένα σταυρό που να μην μπορεί να τον σηκώσει, γιατί εκεί ήταν άνθρωπος. Και εκεί λύγησε η Παναγία στην αδικία αυτή. Εκεί να την παρηγορήσουμε ότι είμαστε κοντά σου, Παναγιά μου, κοντά σου, είμαι εδώ μαζί σου και κλαίω με αυτό που πέρασες. Να δεις πόσο πλησιάζουμε τον Χριστό και νιώθουμε μια ανακούφιση. Και να δεις τι ωραία Ανάσταση θα κάνουμε. Και θα καθίσουμε το βράδυ της Αναστάσεως το Σάββατο, που λέει δεν θα φύγουμε μετά το Χριστός Ανέστη, γιατί λέει ανεστήθη ο Χριστός και διασκορπίστησαν οι εχθροί αυτού. Μην είμαστε εχθροί του Χριστού, αλλά παιδιά του Χριστού, φίλοι του Χριστού. Να μην φύγει κανείς, για να καταλάβουμε κι εμείς όλη αυτή τη νηστεία μέχρι την Ανάσταση, και να δείτε πόσο θα αλλάξει η ζωή μας. Πώς θα πάμε να κοινωνήσουμε όλοι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με στην ψυχή μας, ότι κάτι έκανα για σένα, Χριστέ μου, αυτή τη χρονιά. Κάτι σου έκανα, κάτι. Θα το νιώσει η ψυχή. Ενώ δεν κάνει τίποτα και πει, όχι αδελφέ, δεν βαριέσαι, δεν θα νιώσει τίποτα. Ας το κάνουμε φέτος αυτό. Αν δεν το έχουμε κάνει ποτέ, ας το κάνουμε φέτος. Για να ζήσουμε μια Ανάσταση, Ανάσταση. Αμήν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχαμε αυτή την δυνατότητα, την ευλογία να σας γνωρίσουμε από κοντά, μιας και είχαμε και την πρώτη φορά που σας ακούγαμε τηλεφωνικά, και είχαμε τη δυνατότητα να σας δούμε λοιπόν και από κοντά. Να σας ευχηθούμε και εμείς να έχετε μια καλή μεγάλη σαρακοστή, με το καλό να φτάσουμε στην Ανάσταση και ο περισσότερος κόσμος να όντως να αντιληφθεί αυτή την σταυροαναστάσιμη περίοδο και να το δει ότι πραγματικά είναι ένα πέρασμα, γιατί είναι νομίζω ένα πέρασμα. Έτσι. Και να φύγουμε από τα πάθη και να πάμε στις αρετές, να φύγουμε από την αμαρτία και πραγματικά να φτάσουμε στην αγάπη, που είναι το ύψιστο αγαθό. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ.
Να είστε ευλογημένοι όλοι σας, όλα τα παιδιά εδώ, χαρούμενα, ευτυχισμένα και όντως να έχουμε μια καλή Σαρακοστή και μια Ανάσταση και στις ψυχές μας να αναστηθούν μαζί με τον Χριστό και να άμα αναστηθούν μαζί με τον Χριστό θα ενωθούν και μαζί Του. Πολύ ωραία. Να είμαστε καλά και να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Δική μας πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη και τον Γιάννη που ήταν στον ήχο για απόψε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την Γερόντισσα για την... τα ωραία αυτά που ακούσαμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ επίσης. Τον Κωνσταντίνο. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Γερόντισσα. Καλό βράδυ σε όλους. Την Ελβίνα. Ευχαριστούμε την Ελβίνα και την κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές οι οποίοι ήταν απόψε στη συντροφιά μας κοντά μας. Ελπίζουμε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν να ωφελήσουν καθένα από εμάς. Και όπως είπαμε και στην αρχή, τα τείχη εμείς τα υψώνουμε. Εμείς να τα γκρεμίσουμε λοιπόν και να ενισχύσουμε και την πίστη μας και να παλέψουμε λοιπόν με τα κύματα της ζωής όπως πάλευαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και να βάλουμε και την προσευχή και να τονώσουμε και την πίστη μας πάνω απ' όλα. Θα βγούμε νικητές όταν παλέψουμε. Το μόνο σίγουρο θα βγούμε νικητές. Αυτό είναι και το... όχι νικημένοι. Αυτό νικητές. Ακριβώς. Θα βγούμε νικητές και νικητές και από τα πάθη από όλα. Που μας μαστίζουν πραγματικά. Να είστε όλοι καλά φίλοι και φίλες ακροατές. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια πάντα ώρα. Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα. Οι νέοι αντιμέτωποι με τους σύγχρονους προβληματισμούς. Αναζητούν, ερωτούν, και ψάχνουν απαντήσεις. Ακούτε την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες». Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν οι νέοι του τόπου μας.